Γιάννικο βίντεο. Λοιπόν, είχαμε κάνει ένα βίντεο με τη Δανάη που ήταν Meet the Fellow Bookstagrammer, Booktuber και τα σχετικά. Τώρα θα κάνουμε Meet the Fellow Bookstagrammers. Θα σας έχω εδώ τα γράμματα στο Instagram των κοριτσιών για να τα δείτε. Και ουσιαστικά τι θα κάνουμε, είναι σαν αυτά τα παιχνίδια που κάνουν στο ίντερνετ, στο YouTube και τα σχετικά που βάζουν ερωτήσεις για να δούμε ποιος ξέρει τον άλλον καλύτερα. Να οπότε, δούμε. Ναι. Πάμε να... Είναι λίγο δύσκολες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσει η αγάπη με τις ερωτήσεις. Και στο τέλος θα προτείνουμε 3 με 5 βιβλία η κάθε μία. Γιατί έχουμε, όλοι διαβάζουμε διαφορετικό είδος. Ναι. Ακούστε τι θα γίνει τώρα. Όποιος πάρει τους λιγότερους πόντους, θα μου στολίσει τη βιβλιοθήκη που στείλει. Αν εσύ που είσαι με τους λιγότερους πόντους, θα τη στολίσω μόνη μου. Λοιπόν. Αλλά σίγουρα θα χάσει εσύ. Έχει 7 ερωτήσεις κάθε μία. Αλλά δεν μπορούμε να κοιτάμε μία την άλλη. Αλλά αν όντως ξέρετε. Εγώ έχω γενικά για εσά ερωτήσει, όχι να βρείτε τι δικέ μου. Μετά μου έχει πρέπει να ψηφίσουμε, να μην πιστεύω για εσά. Σωρί μα. Δεν είδος μισό θανάσιμα και ποτέ δεν θα διάβαζα. Θα δεν μου ξέρει. Ένα λεπτό, όχι. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Τι έχετε γράψει καθόλου. Τι έχεις γράψει. Θρίλε, ναι, αστυνομικά και... Τραμ. Το ίδιο είναι πάνω κάτω. Ναι, αυτά δεν το έχω. Α, Διάννα, πέντε για λέξη. Ωραία, έτσι, 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 Three hours later. Μυστηρίου δεν θα διάβαζα. Όχι, δεν λέω μυστηρίου μέσα. Ωραία, αστυνομικό γενικά, κάθε φορά που ξέρει. Ναι, κατέβεσαι. Ωραία, νίκησα. Τι? Αγαπημένο μου είδος και αγαπημένο μου sub-genre. Δηλαδή κάτι πάνω σε αυτό το είδος. Σε παρακαλώ. Δεν κατάλαβα τι. Μέσα σε αυτό το είδος, ρε παιδί. Μην τη δίνει λεπτομέρειες. Φρίσι, πρόσεχε τώρα δεν γίνεται να κερδίσει. Τι έλα, έλα μόνο το λεπτό. Τι είναι το GXS. Τι είναι το GXS. Δεν υπάρχει. Μα σας είπα, δεν κατάλαβα και δεν μου είπατε. Έχασες. Σου είπα, ρε. Άντε κλέφτες. Λοιπόν, ποια ταινία ή franchise γενικά ενέπνευσε το μενταγιόν. Μην το δείξετε όμως. Μην το διαλέτε. Μην το δείξεις οι υπόλοιπες. Ορίστε να το δείξετε. Τι είναι αυτά. Λάθος. Για να δω. Τι γράφεις. Τι έγραψες. Έχω γράψει. Τι. Το έχετε γράψει όλοι. Μπράβο. Καραϊδική. Και από ποιο βιβλίο είναι εμπνευσμένο. Καλά, εντάξει τώρα. Εσύ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, όντως, αυτό είναι σε τύχη. Κατ! Αλήθεια τώρα. Νομίζω είμαι λάθος τώρα. Το βρήκα. Μη μου το πει, ήμουν ανάμεσα σε δύο. Γυρνάμε να δούνε. Να δείτε. Να δω κι εγώ μετά. Τι, αυτό εσύ, ναι. Εσύ τι. Μπράβο, ναι. Όχι. Κι εγώ δεν ξέρω. Τι είναι, το έχασε κάτι. Έχασε. Αυτό ήταν το πρώτο μου τατουάζ. Συγγνώμη, Φλώστα, προσπαθήσει να κερδίσει. Εσύ προσπαθεί να χάσει. Α, ναι, πρέπει να τα λέμε. Από το It Ends With Us. Μην κλάψει, αλήθεια, δεν θα τα. Λοιπόν, η απάντηση σωστή ήταν It Ends With Us και ήταν αυτή η καρδούλα που είναι από την Colin Hoover. Το επόμενο. Αυτό που παίζει να το ξέρετε, εντάξει, να μην το πω. Πες το. Ωραία, αγαπημένο βιβλίο όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Είναι τρεις οι απαντήσεις, οπότε όποια και να πείτε θα σα το σωστή από τα τρία. Ξέρω. Είναι μια τριάδα συγκεκριμένη. Α, ξέρω ποιο είναι. Όχι. Τι είναι αυτό. Εγώ είπα το Twisted. Όχι. Το Twisted δεν είναι. Αυτό το κάτι της δύναμης δεν ήταν. Που είχαμε πάει στο μπαζάρ βιβλίου. Και αυτό ήταν που είχαμε πάει στο μπαζάρ βιβλίου και ήταν τρία τέτοια. Λοιπόν. Και δεν είπε. Δείξτε τι γράψατε. Εγώ το είπα. Όχι το. Ο. Ή. Ένα από τα δύο είναι. Ποια έτσι πιο κοντά. Καμία. Ποια είναι, ποια είναι. Το Identity with Us, το Aquamath και το Exodus της Kids Stewart. Για σ' άλλο το ίδιο. Όχι, δεν είναι το αγαπημένο μου. Πάμε τη χάπα της Ότι Σάμερ νόμιζα εγώ ότι ήταν. Ναι, σίγουρα δεν ήταν. Μισό λεπτό, το Identity with Us δεν μετράει γιατί το ξέρουμε, γιατί είναι το τατουάζ. Εγώ είπα Twisted Love. Το ξέρει, δεν είπα, το ξέρει. Συγγνώμη, θα πω. Γιατί έχω ένα πόντι, γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, γιατί δεν έχεις τελειώσει πάρα πολύ γνωστό βιβλίο, δεν μου άρεσε καθόλου. Η Χριστίνα και η τέτοια είναι. Τη αρέσει πάρα πολύ. Τη Φρόση και τη Χριστίνα. Μου αρέσει. Ναι. Α. Και δεν μου άρεσε καθόλου με αυτό. Ωραία, το βρήκα. Αυτά δεν είναι. Ένα τι λες, μωρή, τι είσαι ότι πιο αγαπάς. Δεν αλλάξεις απάντηση. Αλλάζω.
Φαντασία είναι. Τι, αφού το φωσάρισε. Μισό, αυτό είναι το οποίο το έχετε διαβάσει και οι δύο. Δεν μ' αρέσει εμένα. Εσάς σας αρέσει πάρα πολύ. Και την άλλη φορά που συζητάγατε για ένα fan art, σας είχα πει ότι δεν μ' άρεσε. Α, ναι, ρε φίλε, μας τα είχε πει, αλλά για ποιο λόγο. Δεν γίνεται να αλλάξει την απάντηση. Εγώ έχω ευκαιρία να το πω. Όχι! Όχι! Γίνεται. Είναι φαντασία. Ναι, είναι φαντασία. Α, το βρήκα! Δεν μετράει, εσύ έχασε. Ναι, ναι. Όχι, πάρτα! Δεν παίρνει το πόντο. Το πήρα. Δεν ήταν. Όχι, δεν παίρνει τον πόντο. Το πήρα. Το βρήκα! Κλέφτρα, δεν θα τελειώσεις ποτέ σου! Το βρήκα! Κλέφτρα, δεν θα τελειώσεις ποτέ σου! Έλα, είναι άκυρο, το είδα από μένα! Ναι. Δεν γίνεται να πάρετε. Το πήρα από μένα, το βρήκα! Το κρατήσετε. Ναι, ούτε με να μ' άρεσε. Αυτό το βάλετε. Εσύ μείον δύο. Ναι, δεν γίνεται. Φίλε, τέλειω. Μακρύ, όχι, δεν το πάρει καν δύο πόντο για να φέρει τι ώρα θα σε ξερωτήσει. Είναι η τελευταία ερώτηση αυτή. Και σας το είπα στο αμάξι της Χριστίνας, αλλά το έχω αναφέρει και σε σένα. Τώρα μη με κάνεις. Λοιπόν, να δω πόσο με προσέχετε. Τρίτο strike, πόσο. Βάλτε μέσα. Αν και εγώ ήταν το σπίτι μου, ποιο βιβλίο θα έσωζα σίγουρα και γιατί. Και αυτή την ερώτηση την έκανα. Ωραία, που δεν έχουμε αυτό. Μην το πεις, Περίμενε, ένα λεπτό. Κάτι συγκεκριμένο σε αυτό το βιβλίο. Το βρήκα. Μην το πεις. Α, ξέρω. Μην το ξέρω. Ό,τι και να ξέρεις, το βρήκα. Sorry, sorry. Λοιπόν, κρίνε γενικά βιβλία από τα εξώφυλλα. Όχι, ναι, θα έτσι όλα χειρίζω. Ναι. Ναι, θα έλεγα, αλλά νομίζω όχι πλέον. Η αγάπη ένα, προφανώς. Αυτό είναι πολύ εύκολο, το ξέρετε σίγουρα. Διαβάζω ένα ή πολλά βιβλία μαζί. Εντάξει. Για να πάρετε και κανένα πόντο. Πόσα βιβλία θέλω να διαβάσω το 2023. Μη κρύψω! Συγγνώμη! Η Χριστίνα το τόπισε. Το πήρα σίγουρα τον πόντο όμως. Ναι. Μην τα πείτε. Δεν ξέρω αν το βρήκε. Το είδε η Φρόσο. Δεν ξέρω, δεν το έχει δει. Η Χριστίνα το είδε. Έλα ρε φίλε. Πότε μας το πες. Το είπε ρε, στην ομαδική. Γιατί λες loser. Α, 30. Εγώ το έγραψα το loser στην ομαδική. Όχι, 100. Θέλω να διαβάσω το βιβλίο. Βασικά δεν μας το είχε ανακοινώσει. Μας είχε πει ότι δεν θα μπορούσα να διαβάσω 100 βιβλία. Βασικά είναι, άμα διαβάζω 2 βιβλία την εβδομάδα μπορούν να βγουν 100 το χρόνο, οπότε... Ναι. Τώρα το θυμάμαι, το είδα το μήνυμα. Ποιο είναι το πιο μεγάλο βιβλίο που έχω διαβάσει και έχω ανεβάσει. Το έχεις τελειώσει. Α, δεν ξέρω πώς λέγεται. Περίμενε, όχι, θέλω χρόνο εγώ, θέλω χρόνο, περίμενε. Το έχω τελειώσει αυτό που λέω. Αυτό δεν το έχεις τελειώσει. Ωραία, δεν μετράει. Αυτό μου το 3 έβαλες, Ναι. Δυτική, ναι, ναι. Αλήθεια! Ω, το Crescent City 2! Πολύ ωραίο βιβλίο. Ποιο βιβλίο έχει αλλάξει τη ζωή μου. Τώρα είναι πολύ προσωπική ερώτηση, δεν ξέρω αν. Μας το έχει πει, νομίζω. Μας το έχει πει. Όχι. Και εγώ το ίδιο έγραψα, κρύψω. Κρύψω με το λάθος. Είναι λάθος. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα. Ποιο βιβλίο έχει πει σε ποια συγγραφέα, σε ποιο βιβλίο μου έχει αλλάξει τη ζωή. Και τα δικαιολογία σου μόλις το. Μπέιτε, το ξέρουμε πάρα πολύ. Το ξέρω. Μπορώ να γράψω άλλη μία. Ωραία, αυτά
Κοτάρ, γενικά η σειρά Κοτάρ, γιατί το 2020 στην πρώτη καραντίνα ξαναξεκίνησα να διαβάζω εξαιτίας του. Το βρήκα. Μετά από όλα τα βράδια. Ναι, αλλά νόμιζα ότι δεν το έσπατο. Εσύ μόνο αυτό βάζεις. Γι' αυτό νικάς. Εγώ φταίω που έχετε τέτοιες επιλογές. Όχι, εντάξει, να ζήλαβες πολύ. Ποιο βιβλίο θυμάμαι να διαβάζω πρώτα σε όλη μου τη ζωή και ήταν πολύ έντονο ανάγνωσμα, τόσο που με έκανε να αγαπήσω τα βιβλία. Από τα πρώτα βιβλία που έχω διαβάσει, μικρή, ναι, τα έχω ανεβάσει κιόλας. Τι έχω ανεβάσει? Ναι, πολλές φορές. Δημοτικό, δημοτικό. Δημοτικό, τι διαβάζουν τα παιδιά στο δημοτικό? You can't go wrong. Θα πάω τώρα. Αν το βρει αγάπη. Δεν θα το βρω, την άλλη θα γράψω τώρα. Αυτό που θα διαβάσω τώρα. Εσύ. Διαθάλασσα. Διαθάλασσα by Ursula K. Guin. Τι λέει? Κόπο ρε βαλούλη. Τι είναι αυτό? Ρε βαλούλη. Θέλω να πάρετε ένα βιβλίο που έχει διαβάσει. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι ο κόπο ρε βαλούλη? Στην άψα τι βιβλία είναι? Δεν ξέρω. Ένα ποέμα. Κάτσε. Ο Κοντορεβιφάς. Ο Κοντορεβιφάς. Του είχε μας τέρακο. Όχι, ήταν ο Χάρι Πότερ. Είσαι όμως Χάρι Πότερ. Έχει διαβάσει. Τι ήταν αυτό? Τα τελευταία ερώτηση, αυτό είναι εύκολο, θα πάρετε όλες έναν πόντο. Ποιο, ωραία, θα το κάνω λίγο specific, μην απαντήσετε μέχρι να σας πω. Ποιο ζάνα διαβάζω τώρα και συγκεκριμένα, όπως είπε η Αγάπη για το Dark Romance, ποιο ζάνα μου αρέσει πάρα πολύ. Τι θα γράψω στο TikTok για να βρω βιβλία που διαβάζω? Να κάνω βιβλία. Μπορώ να γράψω τρία πράγματα. Ναι. Άμα περιμένετε θα το πάρουμε. Ωραία, εγώ το δείχνω. Ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το υπόλοιπο, αλλά κατάλαβες. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το τζένερ. Γράψω ό,τι λέξεις εσύ πιστεύεις. Όλα αυτά τα ιδέες που έγραψα. Ναι, θα το έπαιρνα, ναι. Εσύ θα πάρεις το πόντο. Και θα τα εξηγήσω μετά και σε εσάς. Ποιο συγκεκριμένο? Συγκεκριμένο! Ναι, είναι το sub-genre. Το λέει συνέχεια, είναι σαν πολλάκι που το λέει. Το λέω συνέχεια, σαν βήμα, ναι. Το supportive woman. Ναι. Support woman ή supportive woman. Γιατί τίποτα δεν είναι σωστό. Αυτά είναι τελευταία να σου πω. Διαβάζεις επίσης που πήγαμε στο βιβλίο. Διαβάζει, διαβάζει. Να πω εγώ ότι διαβάζει. Διαβάζει αυτό το. Το έχει. Το ροζ που είχε ένα ανθρωπάκι που βγήκε από διόπτρα που πήρε. Το αυτό, ναι, αλλά είναι τόσο μικρό. LGBTQ. Πλάσ. Να πω εγώ. Μην προσπαθείτε στην αγορά να τη δώσουμε το πόντο. Εσύ δεν το παίρνει. Γιατί δεν έγραψε ό,τι να είναι. Σα πω ότι εγώ, γιατί να φέρω. Δεν έγραψε ό,τι να είναι. Ποιο είναι το πόντο. Έχει. Women. Με τρελέ γυναίκε. Α, μπράβο, δεν έγραψα rage. Sapphic women fiction. Ναι. Δεν ήξερα πώ να το τόνι. Δεν ήξερα πώ λέγεται το είδε, αλλά ήξερα ότι είναι fiction και είναι υψηλοκοινωνικά πλέον αυτά που διαβάζει. Είναι fiction γενικά, αλλά θέλω να είναι τρελέ γυναίκε. Α πούμε αυτό που διαβάζω τώρα. Είναι μία που είναι σχιζοφρενής και το άλλο είναι μία που είναι καρνίβαλος. Αυτό που είναι από τη διόπτρα που βγήκε το ροζ. Το No Longer Human. Δεν είναι γυναίκες, ο πρωταγωνιστής ήταν απλά αυτιστικός. Α, οκ. Το πήρε το πόντο. Το πήρε το πόντο. Φρόσο. Να πάρει και Φρόσο μισό πόντο. Όχι, έχει πάρει μισό πόντο για βλακία από πριν. Να συμπληρώσει το μισό πόντο. Θα το σκεφτούμε. Δεν ξέρω, γιατί να πάρει. Νιώθω fiction. Fiction είναι όλα τα βιβλία. Fiction είναι και τα φαντασία που διαβάζει. Ναι, όχι, εντάξει, μην μου το δώσει. Όταν λέμε fiction, λέμε fiction. Δηλαδή, η Χριστίνα θα το πάρει. Η Αγάπη θα το πάρει. Η Φρόσα να πάρει μισό. Θα το σκεφτούμε αν κάνει καλή συμπεριφορά σε επόμενη ερώτηση. Εγώ τώρα, εγώ. Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που διάβασα ποτέ, το ξέρετε όλοι. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Το καθόλου πει. 100.000 φορές σε όλο το ίντερνετ. Ναι, είναι πανεύκολο. Αν θέλετε εσείς τα δικά μου για να δείτε πόσες φορές σας έχω πρίξει με τα βιβλία, γράψτε μου από κάτω άμα τα ξέρετε. Ναι, γύρνα και δείξτε. Δεν φαίνεται ναι. Καλά, είναι τσορωμένο. Ω, Χριστίνα, δεν ξέρω. Αυτό είναι. Σε κρύει πολύ τον στόγκα, σαν ρεκλές, σας έχω πρίξει. Είναι, εγώ έξω μία πίσω σειρά. Όλοι να πάρω. Ήξερα ότι ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασες. Ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα ποτέ και αυτό μου έβαλε στο διάβασμα. Νόμιζα ότι διάβασες από πιο μικρή. Κι εγώ. Θα πω πόσο, πότε ξεκίνησες. Ουσιαστικά ξεκίνησα από τον πόλη των οστών. Αλλά πιο μικρή διάβαζα κομμενικά, δηλαδή όταν διάβαζα Τριβιζά όταν ήμουν μικρή. Και εγώ διάβαζα Τριβιζά. Γιατί μου τα έφερε ο νόσμο που δουλεύω σε βιβλιοπωλείο. Και διάβαζα τα μυστήρια της Μίνης και του Μίκη. Δεν τα διάβαζα. Πολύ ωραία. Ποια συγγραφέα ή ποιο συγγραφέα δεν μου αρέσει με τίποτα ό,τι και αν έχω διαβάσει. Μας αρέσει πει. Ναι. Άγγλος. Περίμενε. Μην μιλάτε. Άγγλος. Ποιο συγγραφέα δεν σου άρεσε ό,τι και να έχει διαβάσει βιβλία του, δηλαδή πολλά. Έχω προσπαθήσει να διαβάσω.
Ωραία, είναι συντύχη. Θα σας βοηθήσει, είναι γυναίκα. Α, εγώ θα γράφω άντρα. Είναι γυναίκα, είναι young adult και είναι από τα πιο παλιά. Και όσες φορές και αν έχω προσπαθήσει να διαβάσω κάτι δικό της, δεν. Μπορώ να γράψω το βιβλίο που μπορεί να έχει γράψει. Ναι. Αυτό είναι πριν. Αυτό τι πει να γράψει. Σάντερσον, αλλά είπε γυναίκα. Και εγώ σου λατρεύω τον Σάντερσον. Ο Σάντερσον είναι τέλειος, διαβάστε τον. Γυναίκα. Γυναίκα. Young adult. Είναι φαντασίας. Είναι φαντασίας προφανώς. Και είναι πιο παλιά σειρά. Η πιο γνωστή της. Εγώ θα γράψω μία η οποία δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φαίνεται καν στην κάμερα. Να γράψω το βιβλίο. Χριστίνα, δεν ξέρω να πω γιατί το λέει κάτω. Όχι. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπρο. Τι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να γράψω άλλη μία. Θα γράψω άλλη μία. Να βλέπουν εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Δες λίγο. Όχι, όχι, το βρήκα νομίζω. Κάτι έχασε. Μην κοιτάς. Όχι, και κάτι ίδια έγραψε. Ρε, μπράβο ρε εσύ αγάπη, τηλεπάθεια. Τηλεπατία. Έχεις τι ευκαιρία, να σου μετά. Θα σου πω μετά. Λέω, η πρώτη της είναι τριλογία. Ναι, τριλογία είναι. Και η άλλη είναι τέσσερα βιβλία. Δεν τριλογία. Όχι. Η πρώτη. Η πρώτη όχι. Λάθος. Λέω γυναίκα. Υπάρχει και στα ελληνικά. Ξέρω ρε φίλε, είναι παλιά. Μα όλα αυτά που ήταν από την Άκυρα. Γιατί είναι Άκυρα. Γιατί, για πες μας εσύ που ξέρεις. Αφού έχει διαβάσει το Red Queen και της άρεσε πάρα πολύ. Α, τι τέτοια, αυτό που έκανε αυτό, from Λαμπενάς. Τι λατρεύω. Ε, πας το λάθος. Έχει γράψει, έχει γράψει. Έλα, έχει γράψει, παιδιά μας. Έχετε χάσει από τα κοντός. Πες μας, πες μας. Το έχω πει 100.000 φορές. Αλήθεια δεν σου άρεσε. Η Μάτζη. Είναι τα τρία είδη που διαβάζω περισσότερο. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Έλα εντάξει. Περίμενε όμως δώσε ένα χρόνο γιατί είναι τρία είδη. Ναι. Το τύπο σωστό. Όχι, ήμιξη ή κάτι. Εγώ. Ναι, για πες. Μυστήριο, αστυνομικά έγραψα. Ναι, να το, ωραία, να σου δείξω ότι το ξέρω. Έχω ξεκινήσει αστυνομικά. Εγώ, μυστήριο, αστυνομικά χάσατε. Ναι, αλλά. Βάλει πόντι σε ένα. Θυσία, αστυνομικά. Να σου πω κάτι. Να σου πω όμω, κοιτάω. Να πω κάτι. Μυστήριο, κοιτάω. Να πω κάτι. Έγινε παρεξήγηση. Είχα γράψει φάνταση και ρομαντικά. Και πήγα να τη γράψω. Και ήθελα να γράψω αστυνομικό. Και γράφω αστή. Και κοιτάω τη σκάτ που είχε γράψει αστυνομικό. Και τη λέει γύρνα το, δεν είναι σωστό. Κάτι τέτοιο είπε. Τι να σου πω, κλείνω κλέφτρα. Και λέω δεν θα είναι. Ναι, αλλά... Λοιπόν, ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο μου τρόου και ποιο είναι το χειρότερο μου τρόου. Τρόου. Τρόου είναι κάτι που γίνεται σε ένα σταυλί. Θα σου πούμε τώρα ένα σταυλί. Όχι, όχι, μην το πεις, γιατί μπορεί να είναι. Γιατί σας το είπα ποιο είναι το χειρότερο μου. Οπότε δεν μετράει. Α, ναι, όντως. Όπως το πεις, τώρα σας το είπα, που τράγαμε πίτσα. Λάθος. Τι. Λάθος. Το έχω πει 100.000 φορές, γύρω να δω. Λάθος. Τι. Τι έγραψε. Το όνομα είναι το χειρότερο. Λάθος. Τα ίδια λάθος. Το rightful error, αυτό δεν είπε ότι είναι το χειρότερό σου. Α, ναι, ναι, ναι. Το έγραψε το λάθος, είναι λάθος. Δεν το βλέπω. Μ' αρέσει, δεν το βλέπω. Έχετε μια ευκαιρία να γράψετε το καλύτερο. Συγγνώμη, το έχω βάλει και στο πρώτο μου βιβλίο. Ξέρω. Στο δεύτερο μέρος. Για να σας βοηθήσω. Ναι. Κέρδισε κάτι. Αν και χάσαν όλες, αλλά είμαι πολύ καλή. Το πρώτο εντάξει δεν είναι όμως το αγαπημένο μου, το δεύτερο καμία σχέση. Καμία. Να τους βάλω τον πόντο. Όχι. Okay. Γιατί? Δεν ρωτάω εσύ και σωστά. Ναι, αλλά βρήκα το δεύτερο μέρος. Να μην βλέπει. Κτώ. Έξι ριτέρνς. Only one bed. Τι? One bed. Το τράξε το ίδιο για να σκάει. Στο μυαλό μου τους αντρώνω. Δεν με ξέρετε καλά. Forbidden Romance, όμως, που το ψήνω που μ' αρέσει. Δώσ' τους μισό πόντο. Εσύ, λέει, εσύ, άλλο αγαπημένο είδος, ήσουν εσύ. Και μπέτα. Πόσες περίπου σελίδες προτιμώ να είναι ένα βιβλίο που διαβάζω. Ρε, μα αυτό δεν μας το έχεις πει. Περίπου. Δεν έχεις δει όλα τα αγαπημένα μου βιβλία, μπράβο. Μπράβο. Έχασες. Οι άλλες πάσαν πιο κοντά. Τι έγραψες εσύ. 300-500. Και άλλοι έγραψες 400 συν. Το βιβλίο μου όλο είναι πάνω από 400 σελίδες. Τι μου τις πάει περισσότερο από όλα στο Bookstagram. Ναι. Αυτό έγραψα και εγώ. Αυτό το τελευταίο το λιγότερο, το πρώτο κυρίως. Okay. Τι είναι αυτό? Α, ναι. Πολύ σωστά τα γράψατε. Λοιπόν, έχουν γράψει fake support, που είναι ψεύτικη υποστήριξη.
και υποκρισία, αυτό μου τσπάει και το toxicity. Αυτά μου τσπάνε περισσότερο από όλα στο Instagram. Και εδώ περνάμε και το κοινωνικό μας μήνυμα. Ότι να υποστηρίζετε αυτούς που πραγματικά υποστηρίζετε μέσα σας. Και πράγμα είναι μια συγγραφέα που έχω διαβάσει όλα τις τα βιβλία. Τελευταία ερώτηση. Τώρα. Είναι πολύ τρίκη ερώτηση. Α, τι! Που να έχω διαβάσει όλα τις τα βιβλία. Λάθος. Τι λες, μωρέ. Λάθος. Ωραία. Δεν το πιστεύω. Ναι. Ναι. Εσύ γράψει κάτι άλλο. Γιατί πάνε η Σάρα Τζέι μας. Και Μπαρντούκο έχει διαβάσει. Και Μπαρντούκο τα έχω διαβάσει όλα. Μπορείς να σκεφτείς άλλη μία. Υπάρχει άλλη μία που τα έχω διαβάσει όλα. Εντάξει, όταν σκεφτόμαστε Ellis White. Ναι, τα έχω διαβάσει. Ναι, αλλά όταν σκεφτόμαστε Ellis White πάει κατευθείαν το μυαλό. Λοιπόν, Holly Black, Σάρα Τζέι μας, Lauren Kate έγραψε εδώ. Γιατί και η Κασάνδρα Κλέρ γράψαν στην αρχή και έκανα λάθος. Και δεν έχω διαβάσει όλα τα βιβλία. Γιατί τα δύο τελευταία από το The Dark Art of Physics τα έχω αφήσει αδιάβαστα επίτηδες για όταν δεν θα έχει βιβλίο βγάλει η Κασάνδρα Κλέρ να έχω να διαβάσω εκείνη τη χρονιά. Κάτι γρήγορα report. Και τώρα δεν έχω ανακοίνωση ότι έχω βγάλει. Ναι, και είδατε πόσο έξυπνη είμαι, γιατί η γλυκούλα μου έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν θα βγάλει βιβλίο μετά από το Chain of Thoughts και θα έχω να διαβάζω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δικά μου, τα πήγατε χάλια. Όχι, δεν σου έβαλα. Πώς έβαλε και σε ένα, έβαλε 8 σε σένα και έχουμε κάνει 7 ερωτήσει. Να σου πω κάτι, γιατί παίρνει το τέτοιο να το κάνω εγώ. Οι τρεις αγαπημένοι μου male fictional characters. Ωραία, εγώ τελείωσα, έγραψα αυτά εδώ. Κάτσε, βρίσκω τώρα τον τρίτο. Ναι, εντάξει. Thank you. Βρίσκω τον εγώ, δεν ξέρω. Θα κλέψω λίγο εδώ. Άι, κάνω... Και όλα το μου το τα κάνεις. Μ' αρέσει σωρό. Ωραία, θα κάνω και το Weekend. Δεν θέλω τόσο να παίρνεις τον αγαπημένο σου. Τότε να πας 700 φορές. Όχι, θα ξαναπείς τα κόμματα. Στο τρεις αγαπημένους της. Ναι, τη στιγμή είσαι πάρα πολύ το recent. Έχουν και σχεδόν τα ίδια. Έλα, για πες, ποιος άλλος. Πες άλλος. Μου αρέσει ο ρόλος να κάνουμε στον άνθρωπο. Βέβαια. Ναι, στην ίδια σου ομιλία. Έχω βάσει και ιστορία όμως πολλά για τον άνθρωπο. Δεν έχω να βάσει. Ναι, δεν μας έχεις πει ξεκάθαρα για τον ρίσμα. Ποιο είναι το αγαπημένο μου κεφάλαιο σε βιβλίο. Το έχω πει αυτό. Καλά, εντάξει. Το έχω πει, το έχω αναφέρει. Όλο αυτό, 55 ρε. Και το 54 είναι να σου πω. Όχι, αυτό το βάλαμε. Το 54 του άτομα. Αυτό είναι το 55. Okay. Το 55 είναι το σημαντικό. Το 54 είναι το σημαντικό. Έγραψε 54 ή 55. Μου αρέσουν πάρα πολύ περισσότερο το 55. Άρα να με κάνεις όχι. Δύο βιβλία ή τρία που με απογοήτευσαν πολύ. Είδες, δεν το εύκολα εγώ. Εσείς τι βάλετε, θα το βάζετε. Εσύ με δικαιώ. Τι μας είπε να πάμε δύσκολα, συγγνώμη. Είπα να βάλετε και δύσκολα. Δεν βλέπω. Να, δεν πρόλαβα. Ποια είναι τα δύο. Το ένα έχει πιάσει. Αυτό με το... Όχι, 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 καμία σχέση. Είσαι... Α! Το έχεις βρει το ένα. Ποιο είναι. Αυτό θα ήταν το τρίτο. Atlas 6, birthday girl, να τα πούμε κιόλας. Και εγώ αυτό έγραψα. Δεν είναι το Atlas 6. Το Love of the Brain είναι το. Το Atlas 6 το έγραψα το Atlas 6, αλλά είπα ότι είχε κάτι πλευρές που μου άρεσαν αρκετά. Το Love of the Brain είπε ότι είχε πολύ ωραία coach, αλλά αυτό το δέχεσαι που το γράψαμε σαν απάντηση. Ναι, γιατί δεν μου άρεσε τίποτα άλλο. Ενώ στο. Ωραία, ποια είναι τα βιβλία σου. Λοιπόν, θα σα δώσω το hint, το έχω κράξει σε κριτική. Α, τη. Ναι. Δεν ξέρω, διαβάζεις πολλά από δεν ξέρω. Α, ξέρω. Αυτά. Ναι. Είναι fiction, είναι fantasy. Fantasy. Είναι στη βιβλιοθήκη μου εκεί. Α, τότε θα είναι εύκολο. Την είχες γράψει πριν για μένα. Έχασε! Λοιπόν, είναι και σαν και αγάπη. Είναι το Love and the Brain και το... Real Breaker. Βάλε σε μένα και στην άστα και τη εκλέφτρα. Ε, δεν λάθω! Τρία δεν είπες να πούμε. Ναι, αλλά εγώ το λάβω το πρέπει που το έπιασα να πιάσω μισό. Όχι. Γιατί αφού έχω ήδη λυκίσει, το μισό δεν θα πάρει. Α, είσαι πολύ άσπρος. Ένα βιβλίο που μου έδωσε το χειρότερο hangover. Είναι αυτό, ήταν ένα συγκεκριμένο μέρος, συγκεκριμένο θάνατο θα το πιώνει. Α, το Crooked Kingdom. Ναι. Είδες, το είπα... Έχω ρε spoiler. Δεν είπα ποιος. Πεθαίνει κάποιος, εγώ δεν το ήξερα ότι πεθαίνει κάποιος. Πολλοί πεθαίνουν σε μου και φαντασία, εντάξει τώρα, έλα. Τι να πίνεις να διαβάζεις. Το ξέρω ότι της αρέσει. Τι πίνω, το διαβάζω. Ναι. Τι πίνω. Τι πίνω. Χριστίνα. Tricky question. Σύνα να πόντω σε μένα. Άι Μαρή. Τι κάνεις πώς θα γράψεις. Λοιπόν. Κοίτα να βάζω λάκι μου κανένα. Είναι πολύ έξι μόνο μου. Βάζω μια φωτογραφία να το πω. Θα ήθελα να κάνω μια ρωτσένα που να είναι το σκόλι. Ρίξτε και στην κάμερα. Κοίτα, πέκει τα φρύδια του.
Αν μπορούσα να είμαι σε μία σκηνή, σε ένα βιβλίο με κάποιο συγκεκριμένο, σε ποια θα ήμουν? Ναι, ξέρω ποια είναι. Το πιστεύω το ξέρεις. Εσύ πού το ξέρεις? Το έχετε διαβάσει όλο το βιβλίο. I just know. It's the... Είναι πολύ ωραία απάντηση. Είναι από τα τις καινούριες κυκλοφορίες που βγήκαν φέτος ή πέρσι? Όχι, αλλά δεν βγήκε φέτος, αλλά η συνέχεια του μπορεί να έχει βγει φέτος. Όχι, αλλά είσαι πάρα πολύ κοντά. Είναι από αυτό το βιβλίο. Όχι. Γιατί είναι ωραία, εγώ δεν ήμουν. Ναι, δεν μου το έχεις πει. Ναι, και είναι το ένα. Έχουμε κάνει στην ανάγνωση, λέμε. Βέβαια, είδαμε τι έχει να κάνει. Να σε... Το έγραψες πριν σαν quote. Το έγραψες πριν σαν quote. Εγώ. Η Χριστίνα. Το Crescent City. Ναι. Α, καλά σου είπα, Σάρα Τζέι μας. Ναι. Τι είπες, ναι. Δεν σε άκουσα, μιλούσα αλλού. Η αγάπη το βρήκε, ναι. Τέλειωσε! Τέλειωσε! Πάμε να δούμε ποιος νίκησε κάτι. Πάμε φρόσο. Θα τα γράφω εδώ πέρα, δίπλα στα ονόματα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 με τα μισά. 9. Τα μισά μέσα σαν. Αγάπη. Δεν νομίζω ότι σκάθηκες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και με τα μισά 12. Μπράβο, αγάπη. Μόνο 12. Χριστίνα, στα 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεν είναι 28 γιατί είναι 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τι! Είσαι μαζί! Ρε, μου θέλω να το ξερετήσεις. Δεν βρίσκω τίποτα από μένα σχεδόν. Τι λες ρε! Χριστίνα, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν σου έχω βάλει κανένα ξερετήσεις. Βρήκα τον Ρις, βρήκα τον Ρις και τον Ρόγαν. Βρήκα τα βιβλία, έτσι. Βρήκα αυτό. Αυτό εδώ. Το έχω σβήσει στη γονίτσα γιατί έχω βάλει την. Είναι αυτό εδώ. Εσύ και φρόσα θα φτιάξετε. Γιατί εσύ καθώς έχεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, μισό. Εσύ έτσι έπονα. Εσύ τα ξέρω καλύτερα. Πώς θα τέλειξαν πάλι μαζί εμείς. Δεν ξέρω. Φύγε τη ζωή μου. Θα πάμε τρεις προτάσεις, θα μας πούν τα κορίτσια και είδος. Πραγματικά σας προτείνω, θα σας προτείνω όμως πρόσφατα για να έχουμε και λίγη έτσι ποικιλία, μην σας λέω τα ίδια, όχι Hoover. Προτείνω το Icebreaker της Hannah Grace, το έχω ανεβάσει πολλές φορές στο προφίλ, Ice Skating, αυτός βέβαια είναι Hockey Player και αυτή είναι πατινές. Λέγε τώρα. Πολύ ωραίο σμάτι, τέλειο, πολύ ωραίο. Το Blind Side της Candy Steiner είναι football, έτσι, ρομάντζο, έχει να κάνει με παίκτες στο πανεπιστήμιο. Πολύ σμάτι και αυτό, αλλά έχει και ωραία υπόθεση γιατί αυτή είναι, κάνει την πρώτη τη σχέση, είναι πολύ ωραίο. Και ένα τρίτο, θα προτείνω ένα που διάβασα τώρα, το Tempt της Melanie Harlow. Αυτός είναι μεγαλύτερος, είναι κάπου στα 47, εντάξει μην σας φοβίζει, αυτή είναι κάπου στα 30. Και είναι κάπως forbidden, είναι απαγορευμένο, είναι πάρα πολύ αισθησιακό έτσι, ωραίο, είναι πάρα πολύ. Σκεφτόμουν να προτείνω το Belzar, αλλά αυτό... Πρώτα θα λες σε είδος. Είναι fiction. Αυτά που διαβάζω και αυτά που θα προτείνω είναι fiction. Είναι πάρα πολλά trigger warnings, γιατί κάνει και suicide attempts, αυτοκτονικές προσπάθειες, οπότε δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό να το προτείνω. Οπότε θα ήθελα ένα μικρό διάλειμμα για να βρω ένα άλλο βιβλίο να προτείνω. Όλο αυτό το έκανες για να πείτε το! Εγώ για φαντασίας θα προτείνω το The Kingdom of the Wicked. Νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικό φαντασίας, έτσι dark, με ανατολή, θυμίζει και μεσαίωνας ενώ είμαστε μετά την αναγέννηση. Με δαίμονες της κόλασης, μαγικές δυνάμεις, ωραίο φαγητό, ωραία γόρια. Urban fantasy, paranormal επίσης. Ακριβώς, θα βγει τώρα από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, 5 του μήνα, 5 Δεκέμβρη. Ναι, με ωραία πλοκή, plot twist κτλ. Μετά θα προτείνω το Φωτιά και Στάχτες, που δεν είναι τόσο γνωστό και δεν το βλέπουμε πολύ στο Bookstagram και γενικά. Που και αυτό θυμίζει Ανατολή και έχει τέτοια vibes. Και αυτό έχει, τα δύο πρώτα βιβλία έχουν μεταφραστεί από τις εκδόσεις Χωλιός. Και μετά θα προτείνω την Τετραλογία της Σελήνης, για να βγούμε λίγο από τα κοινά που βλέπουμε συνέχεια. Είναι μια πιο για μικρότερες ηλικίες θα έλεγα, αλλά μπορεί να διαβαστεί από όλους, πάρα πολύ χαριτωμένη. Ακριβώς. Τώρα ή κάτι. Λοιπόν, εγώ βρήκα ποιο θα σας πω. Θα σας πω, είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχει γράψει indie author. Δεν έχει εκδότη, οπότε άμα θέλετε να το αγοράσετε και να το διαβάσετε όντως, θα πρέπει να το πάρετε από την Amazon. Και λέγεται Golden Hearts and Silver Keys. Χρυσές καρδιές και ασημένια κλειδιά. Okay, ναι. Είναι με κορίτσια, ρομάτζο, WLW, Sapphic, όπως θέλετε να το πείτε. Είναι soulmates. Και αυτό έχει μία κοπέλα, μία πριγκίπισσα, ένα λοκέτο στην καρδιά της, όπως έχουν όλοι. Και υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν τα κλειδιά. Και ο μπαμπάς της αναγκάζει να βρίσκει όλα τα αγόρια της επικράτειας για να βρει ποιος είναι το soulmate της. Αλλά το soulmate της είναι μία κοπέλα η οποία είναι δούλα. Και είναι πολύ ωραίο.
πολύ ρομαντικό και ίσως πολύ basic, γιατί είναι με soulmate trope και σε πολλούς δεν αρέσει αυτό, αλλά εμένα μου άρεσε. Όχι, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι όντως ωραίο. Το δεύτερο είναι προφανώς το πορτρέτο του Dorian Gray, αλλά θα το πρότεινα να το διαβάσετε με τα 13 κεφάλαια. Στα 20 κεφάλαια έκαναν πάρα πολύ tone down, χαμήλωσαν τις ομοφιλοφιλικές σκηνές που είχε γράψει ο Oscar Wilde, γιατί ήταν gay. Και το τρίτο και το αγαπημένο μου ήταν η Καρμίλα, προφανώς που το συζητούσαμε και πριν. Είναι πανέμορφο βιβλίο, αλλά δεν είναι ρομαντικό. Μην περιμένετε να είναι ρομαντικό, γιατί δεν είναι. Αρκεί κάτι το θεωρεί ρομαντικό. Η Καρμίλα είναι πολύ manipulative, η Καρμίλα κάνει hot and cold shower στην Λάουρα, αλλά εμένα μου άρεσε η Καρμίλα. Όλες τις γιατί. Να πω ότι να προτιμήσουμε και τα βιβλία των κοριτσιών εδώ. Της Χριστίνας και της Αγάπης, αλλά και της Δανάης. Που είναι πολύ ωραίο και αυτό. Μα είπε και το μήνυμα της ημέρας στο φρασάκι. Δεύτερο μήνυμα, άμα δεν κάνουμε λάθος. Προσπαθώ να τη συλλήψω για να μην στολίσω. Θα το στολίσει. Θα το στολίσετε. Like, subscribe, like, και να δείτε και τα προφίλ μας. Να δείτε και τα προφίλ των κοριτσιών στο Instagram και στο TikTok. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εμείς το διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Disclaimer. Δεν μισούμε μία την άλλη. Όχι. Και απλά κατσακωνόμαστε. Ειδικά είμαι στη δέλεια. Ειδικά είμαι στη δέλεια. Σας περιμένουν πολλά παιχνιδάκια έτσι τώρα αυτές τις εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα από εμάς στο Instagram. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να τα δείτε. Και αυτά προς το παρόν.